Καλή σας ημέρα, κύριε Κούβελα. Καλημέρα σας, κύριε Στολάκη. Καλό μήνα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Καλό μήνα. Καλή... Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και καλή Παρασκευή να πούμε, γιατί σήμερα ξεκινάει η άδεια και για πολλούς από εδώ, από την Θεσσαλονίκη που μας ακούνε. Ετοιμάζονται λοιπόν να πάνε για ολιγοήμερες διακοπές. Εσείς διακοπές θα κάνετε, κύριε Κούβελα, δεδομένου ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει στείλει το μήνυμα ότι και κυβερνητικοί και βουλευτές και γενικά σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία είναι στη μάχη της αντιμετώπισης των προβλημάτων του κόσμου. Επομένως η ανάπαυλα θα πρέπει να είναι μικρή, γιατί τα μέτρα δεν πάνε διακοπές, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο κύριος Μητσοτάκης. Προφανώς ο Πρωθυπουργός ήθελε να σηματοδοτήσει την ανάγκη να μείνουμε όλοι μας κοντά στην κοινωνία, στους πολίτες, στα προβλήματα, κυρίως όμως στην προσπάθεια αναζήτησης λύσεων για αυτά. Και δεν βρίσκω τίποτα περίεργο την προτροπή του αυτή. Ο ίδιος με το παράδειγμα του πάντοτε εμπνέει και τα υπόλοιπα στελέχη της κυβέρνησης, μέλη της κυβέρνησης, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους βουλευτές. Έλεγα ότι όλοι χρειαζόμαστε διακοπές, θα πάρουμε τις μέρες που είναι αναγκαίες, αλλά επιμένω και εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να έχουμε το νου μας πάντα, να αξιοποιήσουμε αυτές τις μέρες για να διατηρήσουμε την επαφή με τους πολίτες σε άλλο κλίμα ενδεχομένως, σε άλλο περιβάλλον. Ακόμη και η Χαλκιδική θα μας δώσει τη δυνατότητα, ή δεν θα μας στερήσει, να το πω αλλιώς, την δυνατότητα να ζητήσουμε με τους συμπολίτες μας, τους Θεσσαλονικείς που την κατακλείζουν άλλωστε, για τα ζητήματα που μας απασχολούν, και να δουλεύουμε πάντοτε λύσεις για την καθημερινότητα, λύσεις για την πόλη, λύσεις για τις ανάγκες μας. Μάλιστα, κύριε Κούβελα, είναι πολλά τα θέματα τα οποία, αν και καλοκαιριάτικα, έχουν ανοίξει, αποτελούν και αντικείμενο συζήτησης και αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πάμε στα χθεσινά αποκαλυπτήρια. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε γνωστό το όνομα του επόμενου επιτρόπου, Έλληνα Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας Θεσσαλονικιός, ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, θα είναι ο επόμενος επίτροπος προερχόμενος από την Ελλάδα. Φαντάζομαι, του εύχεστε καλή επιτυχία. Μόνο καλή επιτυχία, την έχουμε όλοι ανάγκη. Την έχουμε ανάγκη ως Ελλάδα, την έχουμε ανάγκη, αν θέλετε, ως Βόρεια Ελλάδα, ως Μακεδονία. Είναι βέβαιο ότι ο κ. Μητσοτάκης την απόφαση του αυτή έλαβε υπόψη του και αναγνώρισε τις ικανότητες του Απόστολου Τζιτζικώστα να ανταποκριθεί στον ρόλο του Έλληνα Επιτρόπου για την επόμενη δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη. Αφενός, αφετέρου, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σημείωσε, ήθελε να αναδείξει την σημασία της Βόρειας Ελλάδας και της Μακεδονίας για την Ευρώπη, για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, το ρόλο που μπορεί και πρέπει να παίξει η περιοχή, και νομίζω ότι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να εκφράσει και την σημασία της Βόρειας Ελλάδας για την επόμενη περίοδο, αλλά και να υλοποιήσει τις πολιτικές, να εκφράσει και να υλοποιήσει τις πολιτικές τις οποίες θα κληθεί να εφαρμόσει ο Έλληνας Επίτροπος στο χαρτοφυλάκιο το οποίο θα του ανατεθεί, νομίζω ότι δεν υπήρχε καταλληλότερος από τον Απόστολο, τον οποίο βέβαια όλοι ευχόμαστε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα δύσκολα καθήκοντά του. Είμαι και εγώ βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί με το παραπάνω. Οι εμπειρίες του είναι τέτοιες και τόσες, μαζί με τις ικανότητές του, που είναι βέβαιος, έτσι προκαταβολικά αισθάνομαι την ευχαίρεια να εκφράσω, πως θα είναι ένας πολύ πετυχημένος επίτροπος. Μάλιστα. Προφανώς βέβαια οι προκλήσεις είναι μπροστά μας, και ενδεχομένως, όπως είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια, οι εκπλήξεις καμιά φορά τις άρεστες να μας ξεπερνούν. Μάλιστα. Θα είναι πάντως
μια καινούργια περίοδο την οποία πρέπει νομίζω όλοι να να προσβλέπουμε με αισιοδοξία. Κύριε Κουβέλα, εσείς τώρα για να έρθουμε λίγο στα καθημάς, αναφέρομαι στα της Θεσσαλονίκης, καταθέσατε μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το flyover, για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό εν μέσω εργασιών flyover. Ζητάτε και την ενίσχυση της τροχέας Θεσσαλονίκης. Απάντηση λάβατε? Ποια θέματα θίγετε εσείς στην επίκαιρη ερώτησή σας? Ζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση, κύριε Σταλάκη, απευθύνονταν στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για θέματα δικής του αρμοδιότητας. Ακριβώς. Όπως ξέρετε, το flyover είναι ένα φαινόμενο δυναμικό, είναι ένα έργο μεγάλο, το οποίο μας απασχολεί ήδη και έχει ανατρέψει την καθημερινότητά μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε βαθμό που όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε και να κάνουμε υπομονή. Δυσκολίες υπάρχουν, ειδικότερα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ζήτησα επιπλέον μέτρα για την ομαλή κυκλοφορία. Αυτό σημαίνει ενίσχυση με επιπλέον άνδρες και γυναίκες της τροχέας της Θεσσαλονίκης, και όπου τράβηξαν από άλλες υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης για να ενισχύσουν την τροχέα, θα πρέπει αντίστοιχα να συμπληρωθούν. Έτσι λοιπόν, Η άμεση ανταπόκριση σε αυτό το ζήτημα από το Υπουργείο ήταν να υλοποιείται η δέσμευση για ενίσχυση. Ήδη υπογράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, έχει 10 μέρες τώρα πια, μια και συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η επικοινωνία. Η μετακίνηση 45 καινούργιων επιπλέον ανδρών και γυναικών προς την αστυνομική διεύθυνση της Θεσσαλονίκης, ζήτησα να υλοποιηθεί η καταρχήν δέσμευση, να φτάσει ο αριθμός αυτός στους 100. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ασφάλεια. Ένα είναι να υπάρχουν περισσότεροι, το δεύτερο έχει να κάνει με την ασφάλεια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η περιφερειακή οδός τώρα θα φορτώσει ακόμη περισσότερο με τις μετακινήσεις όλων μας από και προς Χαλκιδική, προς άλλες κατευθύνσεις για διακοπές, επισκέψεις από τουρίστες σε αριθμούς τους οποίους δεν μπορεί να αντέξει ο περιφερειακός, παρά μόνο εάν υπάρχει έλεγχος αστυνόμευση και σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος, επεσήμανα την ανάγκη να υπάρχει και ένας ειδικός γερανός για πολύ βαριά οχήματα, διότι οι γερανοί της τροχέας, αλλά και η οδική βοήθεια, η κλασική αυτή γερανή, μπορούν να μετακινήσουν γιοταχή, άντε λίγο μεγαλύτερα αυτοκίνητα, μέχρι κάποια μικρά αποτυγά. Θέμα... Αν είναι όμως ένα πολύ βαρύ όχημα, εκεί θέλει ειδικό γερανό. Είναι θέμα αυτός που απασχολεί τους Θεσσαλονικείς, είναι θέμα στο οποίο και εσείς δίνετε έμφαση στο flyover, κύριε Κούβελα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Απολύτως και διαρκώς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλημέρα επίσης. Να είστε καλά.